Είμαι ο Γιάννης Τσολάκης και απέναντι μου έχω τον Πέτρο Κυριακίδη, τοπογράφος μηχανικός του Τέισερον, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για τις φετινές δημοτικές εκλογές, με τη δημοτική παράταξη ανάσα του κυρίου Παύλου Μιχαηλίδη. Πέτρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Χαίρετε, νιώθω πολύ οικεία μαζί σας. Ειδικά με εσένα που ναι, σε γνωρίζω και καιρό, χρόνια. Είμαστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα στους ακροατές του Energy FM. Πόσο φαίνεται το στούντιό μας? Είναι πάρα πολύ όμορφο το στούντιο. Εντάξει. Στα κόκκινα, νομίζω σου αρέσει το χρώμα. Κόκκινα, μου αρέσει και το χρώμα και η διάθεσή σας. Και τα πάντα, και τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Πέτρο μου, ξεκινώντας, θέλω να σε ρωτήσω για ποιο λόγο και ποια ήταν η αφορμή που σου όθησε να ασχοληθείς με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιάννη μου, εκτιμώ πως είναι δικαίωμα και υποχρέωση καθενός να ασχοληθεί στις μέρες μας με τα τόσο αυξημένα προβλήματα με το Δήμο και την επίλυση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν και εγώ σαν νέος πήρα την απόφαση να ασχοληθώ συγκεκριμένα με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, να συνδράμω όσο μπορώ με τις γνώσεις μου, τις σκέψεις μου, τις ιδέες μου, όσο μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις για το κοινό καλό, για την καθημερινότητα που αυτές τις μέρες που διανύουμε βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, ναι. Οπότε γεννήθηκα, μεγάλωσα σε αυτή την πόλη, σε αυτό το Δήμο. Δώσε μας λίγες πληροφορίες για σένα. Οπότε, ποιος είναι ο Πέτρος, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να βοηθήσω όσο πολύ μπορώ σε όποιο τομέα μου ανατεθεί. Για το κοινό καλό, για την προσφορά μου στο κοινωνικό σύνολο, τα αυτονόητα, για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Λοιπόν, Πέτρο, γιατί με τη δημοτική παράταξη ανάσα και με τον κύριο Παύλο Μιχαηλίδη? Εντάξει, είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά για μένα η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Πρώτον, η δημοτική παράταξη ανάσα για μένα που πήρα την απόφαση αρχικά είναι γιατί είναι μια ανεξάρτητη κομματικά παράταξη. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με στηρίξη εξαρτήσεις κομμάτων, γιατί θεωρώ ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι νέοι, έμπειροι σε αυτό το κομμάτι. Νέο αίμα. Νέο αίμα, ναι. Να μπορούν να βοηθήσουν με τις δυνάμεις τους για το κοινό καλό του τόπου. Οπότε, λόγω της ανεξάρτητης παράταξης, ήταν η απόφασή μου ξεκάθαρη. Τώρα, έπειτα, είναι το πρόσωπο του κύριου Μιχαηλίδη. Ναι. Όπου ο κύριος Μιχαηλίδης είναι ένας άνθρωπος όπου έχει προσφέρει την τελευταία πενταετία σαν δημοτικός σύμβουλος και σαν, σαν επικεφαλής παράταξης. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει το στίγμα του σε όλα τα θέματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν κοντά σε φορείς, σε συλλόγους, σε συλλογικότητες. Ήταν δίπλα στο Δημότη. Έφερε όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά θέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκαν. Είχε έτοιμες λύσεις να δώσει, αλλά και άσκησε μεγάλη αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έχει επιτελέσει ένα έργο όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να δικαιωθεί την επόμενη μέρα να αναλάβει το τιμόνι της τοπικής αυτοδιοίκησης και να είναι ο επόμενος δήμαρχος. Αυτό θα προσδώσει πολλά θετικά στους δημότες και θα λυθούν πολλά οξυμένα προβλήματα που βλέπουμε φυσικά στις μέρες μας. Τώρα έπειτα όλη αυτή η στάση του κυρίου Παύλου Μιχαηλίδη έχει δώσει ένα επιπλέον συν στους ανθρώπους που στελεχώνουν, που πλαισιώνουν και συστρατεύονται τη Δημοτική Παράταξη Ανάσα, όπου είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόεδροι συλλόγων, κοινοτήτων, είναι άνθρωποι γνώστης των αντικειμένων τους, όπου μπορούν να δουλέψουν σκληρά, γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι πολύ δύσκολος Δήμος να διοικηθεί. Δεν απαρτίζεται μόνο από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, είναι και οι οικισμοί των Φερών, της Τραγιανούπολης, της Μάκρης. Οπότε χρειάζεται σκληρή δουλειά και πρέπει να σταθεί και μπορεί να σταθεί μάλλον αντάξιος των προσδοκιών και θα δούμε μια, πιστεύω θα έχουμε μια κοινή στρατηγική και μια καλή πορεία. Οπότε θεωρώ πως είναι η καλύτερη επιλογή. Οι άνθρωποι που το απαρτίζουν είναι όλοι εξειδικευμένοι, καταρτισμένοι και με τις σίγουρα κατευθύνσεις και καθοδηγήσεις πιστεύω θα προχωρήσουμε σε μια κοινή πορεία, σε μια σύνθεση απόψεων και ιδεών του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των φορών που απαρτίζουν, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Πολύ ωραία. Ναι. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς συνεχίζουμε, δεν σταματάμε εδώ. Θα πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε ξανά με τον Πέτρο Κυριακίδη. Ποια θεωρείς τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου μας και ποια είναι η στόχευση της παράταξης ανάσα? Γιάννη μου, δυστυχώς, όπως προανέφερα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελείται και από οικισμούς, όπου δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι είναι παρατημένοι οικισμοί. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στους φωτισμούς. Στους δρόμους υπάρχουν λακκούβες και τα λοιπά, όπου όλα αυτά πιστεύω πρέπει να μελετηθούν και επιτέλους να γίνουν, γιατί ζούμε σε ένα Δήμο που μπορεί να δώσει πάρα πολλά. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε πρότυπο, δηλαδή Δήμου. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Επίσης έχουμε προβλήματα στην αγροτική οδοπία. Οι δρόμοι εκεί πέρα
πρέπει να δώσουμε βάση στον πρωτογενή τομέα, γιατί είναι μεγάλη δύναμη. Οι άνθρωποι τόσα χρόνια παλεύουν μόνοι τους και πρέπει να οθήσουμε και εκεί πέρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ευτυχώς έχουμε ανθρώπους όπου υποψήφιους, προέδρους συλλόγων όπως προανέφερα και τα λοιπά, που μπορεί να βοηθήσουν και να δώσουν όλες τις δυνάμεις πάνω εκεί. Στο κάθε τομέα ξεχωριστά. Ναι. Mm-hmm. Επίσης τα προβλήματα αυτά που παρατηρούμε συνεχώς είναι στην καθημερινότητα. Δηλαδή όπως... η διαβίωσή μας, η καθημερινή, του δημότη. Είναι το σημαντικό. Διαθέτουμε ανθρώπους όπως είπα, νέους, γνώστες. Μπορεί να μπει η τεχνολογία πιο πολύ και μέσα στο Δήμο, mm-hmm. για να είναι η προσβασιμότητα του πολίτη με το Δήμο, να επιλύονται τα προβλήματα και με βάση τεχνολογίας, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να γίνονται όλα με ένα μηχανισμό ορθό. Τώρα, νοικοκυρεμένα που λέμε. Νοικοκυρεμένα, όμορφα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι, mm-hmm. γιατί είναι το πιο βασικό. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε όσον αφορά αυτά τα έργα τελευταία στιγμής που γίνονται από τη Δημοτική Αρχή. Βλέπουμε τώρα το πάρκινγκ που είναι το πιο αμφιλεγόμενο έργο. Δηλαδή έχουν ακουστεί χίλιες δυο απόψεις. Δημιουργήθηκε ένα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα του πάρκινγκ στην πόλη μας υπάρχει. Ναι. Και δημιουργήθηκε. Ναι, μπορούμε να πούμε. Έτσι ακριβώς. Και πραγματικά, δηλαδή και εγώ το βιώνω καθημερινά και προσωπικά. Είναι... υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα, πρέπει Γιάννη. Να γίνει κάτι. Υπάρχει σοβαρό θέμα και τώρα έγινε μια μελέτη, ίσως τελευταία στιγμή, που δημιουργήθηκε ένα πάρκινγκ εκεί στο Εγνατία, όπου υπήρχε ήδη. Θα μπορούσε προφανώς να μην δοθούν τόσα χρήματα, ίσως εκεί πέρα, να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα κάπου αλλού. Βλέπουμε τώρα την παραλιακή μας, που αυτό πραγματικά με πονάει, γιατί η παραλιακή ζώνη είναι η βιτρίνα της Αλεξανδρούπολης. Προφανώς. Είναι η βιτρίνα, είναι το μπαλκόνι μας, που έρχονται, μπορούμε να διαφημίσουμε αυτόν τον τόπο από την παραλιακή ζώνη. Βλέπουμε αποσπασματικές μελέτες που γίνονται τις τελευταίες στιγμής. Δεν έχει μπει καν στη μελέτη η γωνία, η στροφή του Εγνατία, όπου είναι πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε να γίνει μια μελέτη προσεκτική, ίσως καλύτερη, να εντάξουμε σε αυτό το έργο του μέλλοντος. Γιατί μια ανάπλαση όταν γίνεται, της βιώσιμης ανάπτυξης, θα κρατήσει αυτό το έργο πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί και 20 και 30 και 40 χρόνια, αλλά πρέπει να γίνει πολύ σωστή δουλειά. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν γίνεται και θα βγουν αυτά τα προβλήματα αργότερα. Επίσης, πάλι καλά, με τις φωνές του κύριου Παύλου Μιχαηλίδη, του υποψηφίου δημάρχου της Ανάσα, δεν έγινε, με τις πολλές φωνές που έλεγε όλα αυτά τα χρόνια, δεν μονοδρομήθηκε ο δρόμος στην παραλιακή ζώνη, γιατί ήταν και αυτό ένα σενάριο της Δημοτικής Αρχής. Παρ' όλα αυτά, ίσως γίνουν τώρα κάποια πράγματα όπου ο ποδηλατόδρομος μεγαλώσει και μειωθεί η ροή. Όλα αυτά και εμείς στοχεύουμε σε άλλα πολλά πράγματα, όπως να βοηθήσουμε όσο γίνεται αυτά τα έργα, mm-hmm. την επόμενη μέρα, το κυκλοφοριακό. Επίσης να στοχεύσουμε σε κάποια που λείπουνε, σε κάποια πράγματα που λείπουνε, όπως είναι μια ιχθυαγορά Φερρυππίν, που αυτό το έργο ακούμε τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Σαν πρόταση μπορούμε σαφώς να κάνουμε μια ανοιχτή αγορά και μια ιχθυαγορά, mm-hmm. Στην περιοχή της αποθήκης Κίδεπ. Τώρα εκεί εκκρεμεί η πράξη εφαρμογής, πρέπει να πολεοδομηθούν αυτές οι αποθήκες, να πάρει ο Δήμος εισφοράς εκεί και έτσι λοιπόν να φέρουμε στον τόπο και στον πρωτογενή τομέα και στους αλλήλους μας μια ανοιχτή αγορά, μια ανοιχτή αγορά για τον κόσμο όπου θα επισκέπτεται και θα είναι συμβατή με όλους. Δηλαδή αυτό θεωρώ ότι είναι από τα προτερήματά μας, όπως και άλλες πολλές στοχεύσεις που θα μας φέρουν ψηλά και θα ο Δημότης θα πολύ νιώσει πολύ άνετα στην προσπάθειά του να επιβιώσει και να λυθούν τα προβλήματά του. Εγώ βλέπω πάντως ότι υπάρχουν πολλά όνειρα, υπάρχουν πολλά σχέδια, υπάρχει πολύ όρεξη. Ναι. Και όλα αυτά βέβαια θα φανούν το Μάιο. Έτσι ακριβώς. Εκεί έτσι ακριβώς. Θα κριθεί το ντέρμπι. Εσύ προσωπικά, σε ποιο τομέα θα ασχοληθείς, πού θα βοηθήσεις περισσότερο? Αν εκλεγώ mm-hmm. και είμαστε η επόμενη Δημοτική Αρχή, που θεωρώ πως οι δημότες θα μας στηρίξουν, γιατί θα φέρουμε την αλλαγή mm-hmm. σε πολύ σημαντικά κομμάτια. Όπου μου ανατεθεί θα προσφέρω και στην καθημερινότητα, αλλά πιο πολύ... Στο μυαλό σου τι έχεις, πιο πολύ στο μυαλό μου, λόγω των γνώσεών μου στον τουρισμό και επειδή δραστηριοποιούμε τα τελευταία χρόνια στον τουρισμό. Έχεις κάνει κάποιο μεταπτυχιακό? Έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων mm-hmm. στο Πανεπιστήμιο Πειρά. Και δραστηριοποιούμε στον τομέα τον ξενοδοχειακό. Mm-hmm. Οπότε θα ήθελα να προσδώσουμε, να δώσουμε μάλλον, εφόσον λυθούν φυσικά τα καθημερινά προβλήματα,
να δώσουμε και την εξωστρέφεια λίγο του Δήμου μας σε νέες αγορές τουριστών. Ήδη, να κρατήσουμε τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες όπου έρχονται συνεχώς επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες και κρατάνε την οικονομία μας. Μα μην ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό. Θα σε διακόψω, να σου πω ότι η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη που πραγματικά μπορεί, δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμα αυτό που πρέπει. Σίγουρα, Γιάννη, δεν έχει εκμεταλλευτεί. Με τον ήλιο και τη θάλασσα που έχουμε, θεωρώ ότι έχουμε πολύ ακόμα να δώσουμε μπροστά. Σίγουρα, Γιάννη, είναι πάρα πολύ σημαντικό εφόσον αλλάξει η βιτρίνα μας, γιατί χρειάζεται αλλαγή, να φέρουμε κι άλλους επισκέπτες στο Δήμο μας, να γίνει θεματικός τουρισμός όλη τη σεζόν. Μία δέσμευση είναι να φτιάξουμε, να δώσουμε βάση στα λουτρά, στα γιαματικά λουτρά, να γίνουν εγκαταστάσεις. Αυτό θα αποφέρει θέσεις εργασίας προφανώς. Θα μπορούν να έρχονται οι επισκέπτες για ένα άλλο θεματικό τουρισμό. Μετά, μία άλλη δέσμευση του κυρίου Παύλου Μιχαηλίδη είναι ένα σχολείο τουρισμού. Τώρα, το σχολείο τουρισμού τι είναι? Δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το ΙΕΚ τουρισμού. Είναι μια πρόταση που είχε ξεκινήσει από την Καλαμάτα, Γιάννη, όπου ξεκίνησε δειλά-δειλά για την εξυπηρέτηση πελατών. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Εξυπηρέτηση πελατών, Γιάννη, όπως ξέρουμε, είναι το Α και το Ω για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τουρισμό. Είναι ο ακρογωνιάτος λίθος της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Προφανώς. Άρα λοιπόν, αυτό το σχολείο τουρισμού έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους διακεκριμένους, γνώστες του επαγγέλματος, όπου μπορούν να προσδώσουν με τις γνώσεις τους, με τις τεχνολογίες και τις νέες τάσεις που ξέρουμε ότι εξελίσσονται συνεχώς, να γίνει μια συσπήρωση με τους ανθρώπους που ασχολούνται στην εστίαση. Άρα λοιπόν, εκεί είμαστε εμείς, να γίνουν, να προβούμε σε ενέργειες μαζί με το ΔΣ, π.χ. της εστίασης, των ξενοδόχων, να μαζευτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό, όπως ξέρεις, και στην εστίαση, και να αυξήσουμε τις υπηρεσίες μας και η νεολαία μας, βέβαια. Είναι, καλός ή κακός, είναι η βαριά βιομηχανία και του Δήμου μας. Όλα αυτά τα χρόνια εννοείται ότι οι επιχειρηματίες έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Έχουν προβάλει το Δήμο μας πάρα πολύ, και οι ξενοδόχοι μας, τα μαγαζιά εστίασης. Βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλο επίπεδο και σε σχέση και με άλλους Δήμους και νομούς. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά με αυτό το σχολείο τουρισμού θα προσδώσουμε έναν άλλον αέρα. Αυτό έχει πραγματοποιηθεί και στο Βόλο και στη Χαλκιδική και στη Σκιάθο, όπου θα έρχονται διακεκριμένοι άνθρωποι καταρτισμένοι και θα δίνουν τα φώτα τους και τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογικές τάσεις. Οπότε αυτό είναι μια δέσμευση όπου είχε δοθεί πρόταση από τον κύριο Παύλο Μιχαηλίδη το 2014, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε. Αρκετά χρόνια πριν. Αρκετά χρόνια πριν, με τον προηγούμενο πρόεδρο ΔΣ, τον καφέ μπαρ εστίασης, τον κύριο Αλαβάντα, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε. Τώρα λοιπόν, με το νέο διοικητικό συμβούλιο που έχει συσταθεί, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό πράξη. Να το υλοποιήσει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είπαμε για σχολείο τουρισμού, είναι μια πρόταση, μια δέσμευση για τα ιαματικά λουτρά, που έχουμε, πιστεύω, πολλές πιθανότητες να φτιάξουμε αυτό το θεματικό τουρισμό και να αναδείξουμε επιτέλους τα λουτρά. Τα ιαματικά λουτρά βρίσκουμε και δεν ξέρει κανένας ότι βρίσκονται. Είναι παρατημένες εγκαταστάσεις, δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Οπότε πρέπει να δοθεί βάση και εκεί. Και επίσης ακούμε τόσα χρόνια από τη Δημοτική Αρχή για τους Ρώσους. Που έρχονται, θα έρθουν, πότε θα έρθουν. Τώρα όμως αυτό είναι λίγο πιο βαθύ το πρόβλημα. Οι Ρώσοι, για να έρθουν μαζικά, πρέπει να υπάρχουν κλίνες, να υπάρχουν ξενοδοχεία γι' αυτό. Και αυτό ξεκινάει ότι η χαρακτηρισμένη περιοχή που είναι για ξενοδοχεία, που είναι η περιοχή ΕΟΤ μέχρι Χιλή, δεν ανήκει στο Γουμπουσού. Στο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης δεν ανήκει. Αυτό τώρα έχει κολλήσει. Οπότε και τι πρόβλημα υπάρχει? Εκεί τώρα υπολείπεται η πράξη εφαρμογής και εκεί. Αυτό τώρα είναι γραφειοκρατικό θέμα σαφώς, αλλά πρέπει να δώσουμε μια επιπλέον προώθηση σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν ήδη ξενοδόχοι, επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις, θέλουν να προχωρήσουν. Και κολλησιεργούν. Και κολλησιεργούν, είναι γραφειοκρατικό θέμα. Και πρέπει οπωσδήποτε αυτό να υλοποιηθεί από το Δήμο. Είναι θέμα Δήμου. Πρέπει να ξεκολλήσει η πράξη εφαρμογής και να μπει στο σχέδιο πόλεως, που είναι η χαρακτηρισμένη περιοχή για τουριστικές μονάδες. Έτσι λοιπόν, αφόσον λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, πρώτα την καθημερινότητα, μετά όλα αυτά που προανέφερα, μπορούμε να προβούμε και σε νέες αγορές, όπως είναι το Ρώσων, όπως είναι των Σέρβων, παραδείγματος χάρη, και να, ο Δήμος μας να μεγαλώσει φυσικά. Και να δούμε καινούργια πράγματα, νέα πράγματα. Καταρχάς, γνωρίζω ότι και από προσωπική μου εμπειρία, το καλοκαίρι υπάρχει πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει πληρότητα, αλλά με αποτέλεσμα
πολλές φορές οι ίδιοι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων να στέλνουν τους τουρίστες σε γειτονικές πόλεις. Αυτό ισχύει, Γιάννη μου. Δυστυχώς όμως. Πρέπει είμαστε... να γίνουν επενδύσεις, να ανοίξουν έτσι καινούργια ξενοδοχεία. Είμαστε μια πόλη, ένας δήμος, όπου δυστυχώς η καλοκαιρινή σεζόν είναι αυτή που λειτουργεί λόγω ήλιου θάλασσας. Mm-hmm. Είναι 1,5, 2 μήνες, 2,5 μήνες. Καλός ή κακός είναι μια μικρή περίοδος όπου έρχεται αυτοί οι τουρίστες, αυτό το ποσοστό, το μεγάλο ποσοστό των τουριστών. Εμείς γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε διάφορες δράσεις, είτε πολιτιστικές, είτε κοινωνικές, είτε να γίνουν ξενοδοχεία κτλ. Για να προβούμε και σε ένα θεματικό διαφορετικό τουρισμό. Mm-hmm. Και ξέχασα να αναφέρω επίσης το μεγάλο πρόβλημα της μαρίνας. Μια μαρίνα τουριστικών σκαφών που εδώ και 20 χρόνια οι Γιάννη λένε ότι θα γίνει. Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά που είχε χαρακτηριστεί η περιοχή χερσαία ζώνη κάτω από το φάρο της Αλεξανδρούπολης, δυστυχώς και άλλη μια φορά δεν γίνεται και βλέπουμε ότι γίνονται κάποια γήπεδα βόλεϊ, τέννις, χάντμπολ κτλ. Όπου νομίζω ότι δεν θα φέρουν αυτή την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν υστερούμε σε επενδυτικά και αναπτυξιακά. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Είναι προσωπική μου γνώμη, προσωπική γνώμη του κυρίου Μιχαηλίδη, του υποψηφίου δημάρχου και της ΑΝΑΣΑ. Οπότε όλοι μαζί με σύνθεση απόψεων ιδεών να προχωρήσουμε για να αλλάξει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή και να έχουμε βασικά όλα αυτά για το μέλλον μας. Ας πούμε και στο άμεσο μέλλον. Έτσι, εγώ πάντως βλέπω ότι υπάρχει πλάνο, υπάρχει σχέδιο. Σίγουρα, ναι. Και Πέτρο, μέσα από την καρδιά μας, εδώ πέρα σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στις τοπικές εκλογές τον Μάιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, χάρηκα και εγώ.